Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα βιντεάκι για κάποιους φίλους που το έχουν ζητήσει. Λοιπόν, θα δείξουμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε τον τόνο σε ένα τραγούδι καραόκε για φίλους που τραγουδάνε καραόκε, για όλους εμάς δηλαδή. Όλοι οι τόνοι των ανθρώπων δεν είναι οι ίδιοι, ειδικά με τον τραγουδιστή που το έχει τραγουδήσει το τραγούδι. Γι' αυτό κάποιοι θα χρειαστούν είτε να το κατεβάσουν λίγο το τραγούδι, είτε να το ανεβάσουν. Εγώ τώρα εδώ έχω διαλέξει ένα τραγούδι από τους 2002 GR. Ο τραγουδιστής είναι ο Ηλίας Ασβεστόπουλος. Αυτός ο άνθρωπος έχει έναν τόνο πολύ, πολύ ψηλό, δηλαδή δύσκολα τον μπορεί να τον τραγουδήσει άνθρωπος. Λοιπόν, κάτσε να το βάλω το τραγούδι. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, λέει... Δεν ξέρω αν το βλέπετε εδώ. Είναι ρε μινόρε. Έτσι. Αν δεν κάνω λάθος. Γιατί δεν είμαι και πολύ καλός σε αυτά. Λοιπόν, για να πατήσουμε το play να δούμε. Θα μπορέσουμε να τραγουδήσουμε. Θα τραγουδήσω εγώ. Εσύ μου πες πως μ' αγαπάς, πως είμαι για σένα. Δεν τραγουδιέται παιδιά, θα μου βγει ψυχή. Λοιπόν, τι πάω και κάνω τώρα εδώ. Εδώ πέρα έχει ένα εργαλειάκι, το κέι, κλειδί. Λοιπόν, αυτό το πιάνουμε με το ποντικάκι μας. Και εδώ που λέει ρε μινόρε, θα το καταβάσουμε προς τα αριστερά ένα τόνο. Εκεί. Βλέπετε τώρα εδώ πέρα τι λέει. Λέει το σεν το ντο, αν θυμάμαι καλά. Είναι ντο μινόρε. Λοιπόν, για να πάμε να το ξανακούσουμε και να περνάει και το αεροπλάνο τώρα απ' έξω. Λοιπόν. Βλέπετε, άλλαξε λίγο. Εσύ μου πες πως μ' αγαπάς, πως είμαι για σένα ο παράδεισος. Κάτι πάω να το πω, όχι καλά όμως. Πάλι θα σκάσω στο ρεφρέν. Οπότε θέλει να το καταβάσω ακόμα άλλον έναν τόνο. Είπα, μας βεστό πλούς είναι δύσκολος, παιδιά. Θα πάω εδώ πέρα, λέει το ντο μινόρε. Πρέπει να δω το ποιο είναι. Το σι. Δηλαδή, θα το καταβάσω λίγο ακόμα. Εκεί. Βλέπουμε εδώ, η εσύ. Δεν εστιάζει καλά το κινητό, εκεί. Λοιπόν, και ξανά προσπαθούμε. Εσύ μου πες πως μ' αγαπάς, πως είμαι για σένα ο παράδεισος. Εδώ είμαι. Λοιπόν, αφού το βρήκα τώρα τον τόνο μου, το δικό μου τόνο, γιατί κάποιος άλλος μπορεί να αλλού, να το θέλει να το ανεβάσει λίγο, να το καταβάσει περισσότερο, πιο λίγο, μπορεί να το λέει και ακριβώς. Λοιπόν, για να μην το χάσω αυτό τώρα και ψάχνουμε συνέχεια, πάει εδώ πέρα που έχω βρει το τραγούδι. Εδώ, βλέπετε, είπες πώς. Και κάνω δεξί κλικ, δεξί κλικ, πληροφορίες αρχείου. Έτσι και τα φαίνεται καλά. Για κάποιο λόγο δεν εστιάζει τώρα. Λέει πληροφορίες αρχείου. Μην κάνεις τέτοια. Πατάμε πληροφορίες αρχείου. Και μας ανοίγει αυτός ο πίνακας με τις επιλογές. Λοιπόν. Εδώ πέρα λέει τον αρχικό τόνο. Ρε μινόρε. Θα το σβήσω εγώ το ρε και θα γράψω το B που αυτό σημαίνει C, δηλαδή το γυρίσαμε δύο τόνους πίσω
ήταν ρε. Το πήγαμε εδώ, πάλι δεν μας βόλευε, δεν μπορούσαμε να το πούμε και το πήγαμε σι. Αφού το βάλαμε σι, πατάμε το OK, εδώ πέρα, έτσι εγώ δεν το κάνω τώρα, μας το κάνω. OK και έχει αποθηκευτεί. Και τώρα όποτε και να το παίξουμε στο πρόγραμμα, το πρόγραμμα είναι το Virtual DJ, είναι από τα καλύτερα για καραόκε. Θα μας το λέει εκεί που θα το παίζει στον τόνο μας, εκεί που το έχουμε, εκεί που το προγραμματίσαμε να το παίξει. Okay. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Όποιος έχει απορίες μπορεί να μου γράψει σχόλια. Ευχαριστώ.